λέγει και καταγράφει ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς. Οι δε Ιουδαίοι παρότριναν τα σεβωμένας γυναίκας και τα σευσχήμονας και τους πρώτους της πόλεως και επίγειραν διωγμών επί των Παύλων και των Βαρνάβαν και εξέβαλον αυτούς από των ορίων αυτών. Είδαμε ότι εξεμεταλλεύτησαν οι Ιουδαίοι αυτές τις σεβόμενες γυναίκες, δηλαδή τις ευσεβείς γυναίκες που ήσαν προσήλυτες. Ήσαν πρώτα ειδωλολάτρησες και εδέχθηκαν να πιστέψουν εις τον αληθινόν Θεό, προσήλυτες των Εβραίων, όπως και τα σευσχήμονας, δηλαδή τις γυναίκες εκείνες που είχαν κάποια θέση μέσα εις την κοινωνία της πόλεως, αλλά και τους πρώτους της πόλεως, δηλαδή τους άρχοντας ή κάποιας θέσεως ή του πλούτου ή αξιωματούχοι, ό,τι μπορεί να ήσαν, όλους αυτούς τους εξεμεταλλεύτησαν, τους επηρέασαν δια να εγείρουν διωγμών εναντίον του Παύλου και του Βαρνάβα. Αυτά τα είχαμε δει την περασμένη φορά. Είδαμε ότι είναι μία μέθοδος των Εβραίων προσφυλής σε ξένους τόπους που δεν είναι η πατρίδα των, να εγείρουν, να χρησιμοποιούν τους ντόπιους για να πετυχαίνουν τους ιδίους των σκοπούς. Και ότι αυτή η μέθοδος είναι προσφυλής, έτσι επέζησαν και επιζούν στους άλλους λαούς μέσα στους αιώνες. Και βέβαια δεν είναι όλοι οι Εβραίοι, προσέξατε το αυτό το σημείο. Ο λαός εκείνος που μένει πιστός, έστω και αν μένει ακόμα στην Παλαιά Διαθήκη, βέβαια είναι εκείνοι που είναι και που ίσως περιμένουν την ώρα του μυστηρίου να πιστέψουν και αυτοί, γιατί η τύφλωση των Εβραίων αποτελεί μυστήριον κατά των Απόστολων Παύλων. Είναι όμως εκείνοι οι απειθούντες, όπως λέγει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς, οι απειθούντες οι Ιουδαίοι, οι οποίοι είναι παταχού παρόντες μέσα στους αιώνες και που στην εποχή μας εμφανίζονται με την επωνυμία Σιωνιστέ. Αυτός είναι ο λόγος που πέφτει εναντίον των, και όχι βεβαίως εναντίον του λαού των Εβραίων, αλλά εναντίον αυτών. Διότι οι Εβραίοι αυτή τη στιγμή, οι σωστοί Εβραίοι, μελετούν την Αγία Γραφή, δηλαδή εννοείται την Παλαιά Διαθήκη, και περιμένουν έστω το Μεσσία. Σας είπα, δεν ήρθε η ώρα για να ανοιχθούν τα μάτια τους, αλλά οι σιωνιστές, αγαπητοί μου, δεν πιστεύουν τίποτα. Δεν πιστεύουν τίποτα. Θα λέγαμε ότι είναι οι γνήσιοι απόγονοι των Σαδουκαίων της εποχής του Χριστού. Επαναλαμβάνω, δεν πιστεύουν τίποτε. Αν πάρετε έναν Εβραίο οπουδήποτε, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε, σε όλο τον κόσμο που υπάρχει η συναγωγή, θα πάει, θα προσευχηθεί, θα διαβάσει, θα ακούσει την ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Ναι, δεν είναι άπιστη, άπιστη με την γενική σημασία, αλλά είναι άπιστη με την ειδική, ότι δεν επίστευσαν ακόμα εις Χριστόν. Αλλά οι σιωνιστές είναι φοβεροί άνθρωποι. Δεν πιστεύουν τίποτα. Σκεφτείτε ότι οι αρχιερείς της εποχής του Χριστού που κατεδίκασαν τον Χριστόν, ένας βεβαίως ήταν ο φαινόμενος, ήταν ο Καϊάφας, ήσαν όμως κι άλλοι σχολάζοντες. Ένας από αυτούς ήταν και ο πενθερός του, ο Άννας. Δεν ήσαν πιστοί, ήσαν ασεβείς άνθρωποι, δηλαδή δεν πίστευαν, ήσαν Σαδουκαίοι. Το ακούτε, δεν πίστευαν. Μα θα μου πείτε, τι σώοι, με συγχωρείτε για την έκφραση, αρχιερείς ήσαν. Και εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω τι σώοι ήσαν ή μπορεί να ήσαν. Το θέμα είναι ότι δεν πίστευαν. Υπήρχε μόνο υποκρισία, ένας καλά να περάσουμε, ένας καλοπερακισμός θα το πούμε, καλά να περάσουμε, ένας σιλισμός, χονδρός σιλισμός. Πάντοτε είχαν σχέσεις καλές
με τους κατακτητάς των και τότε με τους Ρωμαίους κατακτητάς, όταν μάλιστα ο Καϊάφας είπε ότι τι θα κάνουμε, διότι αν τον κρατήσουμε αυτόν θα έρθουν οι Ρωμαίοι, λέει, να μας ξεπαστρέψουν από τον τόπο μας. Γιατί, τι δουλειά είχαν οι Ρωμαίοι και δεν τους ενδιέφερε η παρουσία του Χριστού τους Ρωμαίους? Όμως είδατε τι είπαν, διότι εφοβούντο μήπως κάπου σκοντάψουν ο λαός να μην έχει εξεγέρσεις για να περνούν αυτοί καλά. Ουσιαστικά δεν ήθελαν την απελευθέρωση των Εβραίων από τον ζυγόν, από τον ζυγόν των Ρωμαίων. Θέλετε να το δείτε? Το ομολόγησαν οι ίδιοι. Εμείς, είπαν, δεν γνωρίζουμε βασιλέα παρά μόνο τον Κέσαρα. Ακούτε? Σαν να λέγαμε στα χρόνια των Γερμανών, δεν αναγνωρίζουμε καμία κυβέρνηση εδώ παρά μόνο τον Χίτλερ. Ακούτε? Λοιπόν, αυτοί είναι οι Εβραίοι. Και οι σιωνιστές, σας είπα, είναι αυτοί. Αλλά όπου εγκατασταθούν, σας έλεγα την περασμένη φορά, γίνονται ένας δημόσιος κίνδυνος για τους οποίους τελευταίο καιρό δημοσίως και παγκοσμίως το είπε και αυτός ακόμη ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ότι ο σιωνισμός είναι ένας παγκόσμιος κίνδυνος. Το θλιβερό είναι, όπως πάλι είπα, παρασύρουν τους ανθρώπους του τόπου που κατοικούν εναντίον εκείνων που θερούν εχθρούς και εμπροκειμένο εναντίον του χριστιανισμού. Για να ξαναγυρίσουμε στην εποχή εκείνη, για να δούμε την ψυχογραφία τους, να δούμε τι γράφει στους Θεσσαλονικείς στην πρώτη του επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Ακούστε τι λέει. Εμείς, δηλαδή εσείς οι Θεσσαλονικείς, εμείς γαρ μιμητέ εγεννήθητε αδελφοί των εκκλησιών του Θεού των ουσών εν τη Ιουδαία εν Χριστώ Ιησού, ότι τα αυτά επάθετε και εμείς υπό των ιδίων συμφιλετών, καθώς και αυτοί υπό των Ιουδαίων των και των Κύριων αποκτηνάντων Ιησούν και τους ιδίους προφήτας και ημάς εκδιωξάντων και Θεόμοι αρεσκόντων και πάσιν ανθρώπης εναντίον κολλιόντων ημάς της έθρεση λαλήσε ή να σωθώσειν εις το αναπληρώσει αυτών τας αμαρτίας πάντοτε. Έφτασε δε επ' αυτούς η οργή εις τέλος. Δηλαδή, σεις, λέγει, αγαπητοί αδελφοί Θεσσαλονικείς, πάθατε από τις εκκλησίες τις υπάρχουσες, πάθατε ότι οι εκκλησίες οι υπάρχουσες στην Ιουδαία, ότι και εκείνοι έπαθαν από τους ιδίους συμφιλέτας. Παρακαλώ, θυμηθείτε τη λέξη συμφιλέτης, δηλαδή της ιδίας φιλής. Σαν να τους λέει, τι πάθατε από τους Θεσσαλονικείς συμπατριώτες σας? Δεν ήταν όμως οι συμπατριώτες των, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Έτσι και εκείνοι, όπως οι άλλοι οι χριστιανοί στα Ιεροσόλυμα και εσείς τώρα εδώ στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι και τον Κύριον απέκτηναν και τους ιδίους προφήτες και εμάς μας έχουν διώξει, στο Θεό δεν αρέσουν και στέκονται εναντίοι κατά παντός ανθρώπου. Μας εμποδίζουν να λαλήσουμε το Λόγο του Θεού στα έθνη για να σωθούν, έως ότου αναπληρώσουν, να γεμίσει δηλαδή το ποτήρι με τις αμαρτίες τους, και τότε να φτάσει και η οργή του Θεού να τους καταστρέψει.